Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στην Κορεατική Χερσόνησο. Το καθεστώς της Βορείου Κορέας απειλεί με στρατιωτικό πλήγμα την Νότια Κορέα και εκτοξεύει έναν ακόμη πύραυλο μικρού βεληνικούς. Αφορμή η απόφαση της Σεούλ να συμμετάσχει σε αμερικανικές μειοψίες για τον εντοπισμό πυρηνικών όπλων πάνω σε βορειοκορεατικά πλοία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εξετάζει πλέον την επιβολή νέων κυρώσεων στην Πιόνγκιανγκ. Παρά την παγκόσμια κατακραυγή, το καθεστώς της Βόρειας Κορέας σκληραίνει τη στάση του. Προχώρησε σήμερα σε τρίτη εκτόξευση πυράβλου μικρού βεληνικούς, αδιαφορώντας για την πιθανότητα να της επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις από το Συμβούλιο Ασφάλειας. Ταυτόχρονα απειλεί με στρατιωτικό πλήγμα τη Νότια Κορέα, εάν η χώρα βοηθήσει τις ΗΠΑ στους ελέγχους πλοίων που θεωρούνται ύποπτα για μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής. Στα άκρα τραβά την αντιπαράθεση με τη διεθνή κοινότητα το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Η Πιόνγκιανγκ ξεκαθαρίζει ότι αν προκληθεί από τη Σεούλ θα εγκαταλείψει την ακοχή που ισχύει με το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Η Πιόνγκιανγκ που εκτρέφει την ανασφάλεια με τις πυρηνικές δοκιμές κατηγορεί τη Σεούλ για πολεμικές ενέργειες εναντίον της. Τη στιγμή που το Συμβούλιο Ασφαλείας επεξεργάζεται τη λήψη αυστηρών κυρώσεων, το Κρεμλίνο λαμβάνει προληπτικά μέτρα, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στρατιωτικά. Несет свою долю вины за то, что шестисторонний процесс несколько месяцев назад застопорился, и мы должны создать условия для его возобновления. Εν τω μεταξύ, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε και τρίτο πύραυλο μικρού βεληνικού. Στην ίδια ώρα, η ανάλυση δορυφορικών φωτογραφιών καταδεικνύει ότι το εργοστάσιο επεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων στην Γιονγκπιον, η λειτουργία του οποίου είχε ανασταλεί το 2007, ξανάρχισε.